Καλησπέρα σας. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην Ομόνοια για την μέχρι τώρα πορεία της και τις δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι σε ΕΔΑ και από ΕΛ. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε ομάδες να κερδίζουν και να κάνουν εκπλήξεις. Σήμερα εμείς μπήκαμε στο παιχνίδι με μοναδικό σκοπό να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήταν μονόδρομος η νίκη για μας σε ένα παιχνίδι εντός έδρας. Ξεκινήσαμε δυνατά το παιχνίδι, προηγήθηκαμε και μέχρι και 18 πόντους, αλλά χάναμε κατά τακτά διαστήματα την συγκέντρωσή μας. Η Ομόνοια ξανάμπαινε στο παιχνίδι. Είχαμε μια διαφορά ασφαλείας, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο έπεσε και μέχρι 4-6 πόντους νομίζω και σε εκείνο το σημείο κινδυνεύσαμε, αλλά κάναμε κάποιες σωστές επιλογές και στο τέλος κερδίσαμε το παιχνίδι. Είναι μια σημαντική νίκη για την ομάδα μου. Θέλω να σταθώ και στην απόδοση και των Κυπρίων παιχτών όπου βοήθησαν τα μέγιστα και ο Παναγιώτης ο Τρισόκας, ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος και ο Παναγιώτης ο Μάρκου. Όλη τη σεζόν βοηθάνε και αυτοί καθοδηγούν την ομάδα μέσα στο παρκέ και αυτό είναι θετικό και θαρρυντικό για τη συνέχεια του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Ευχαριστώ. Καταρχάς να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο coach Νικόλα και στην ομάδα του Παραλιμιού για τη δίκαιη νίκη τους. Σήμερα κέρδισε η ομάδα που ήθελε περισσότερο τη νίκη μέσα στο γήπεδο. Αυτό που χαρακτηρίζει τη φετινή Ομόνοια είναι η μαχητικότητα της, ότι δεν τα παρετά και ότι πάντα μπαίνει στο παιχνίδι για να δώσει τον καλύτερο της σε αυτό. Σήμερα δυστυχώς δεν κατάφερα να περάσω αυτό το μήνυμα στους καλαθοσφαιριστές μου και μας πήρε ένα ημίχρονο για να καταλάβουμε ότι αγαθά κόπης χτώνται. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Έδωσαν τα πάντα το δεύτερο ημίχρονο. Είναι μια καινούργια ομάδα με νεαρούς καλαθοσφαιριστές και Αμερικανούς και Κύπριους. Και δυστυχώς κάποιες φορές μαθαίνουμε με τον λάθος τρόπο. Η εμπειρία έρχεται μέσα από τα παιχνίδια και φάνηκε καθαρά εκεί όταν το παιχνίδι ήταν στους 5 πόντους. Είχαμε την ευκαιρία, 4, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε ένα εύκολο καλάθι στον ευνηδιασμό και κάναμε μια βεβαιασμένη ενέργεια η οποία μας τύχησε το να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Και εδώ είναι η διαφορά που θέλω να πω. Παίχτες, ας πούμε, όπως ο Παναγιώτης ο Τρισόκας, μπαίνουν μέσα τα τελευταία λεπτά, γνωρίζουν τον μπάσκετ απ' έξω και εκατοντά, παίρνουν ένα rebound, δίνουν μια σωστή μπάσα και κλειδώνουν τα παιχνίδια. Εμείς συνεχίζουμε, πρέπει να δουλεύουμε σκληρά. Στόχος μας είναι κάθε παιχνίδι να είμαστε ανταγωνιστικοί και εύχομαι καλή συνέχεια στο Παραλίμπο. Καλησπέρα για εμένα. Ήρθαμε σήμερα με μοναδικό στόχο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ξέραμε ότι η Ομόνοια προερχόταν από δύο συνεχόμενες νίκες επί της ΕΘΑ και μια πολύ μεγάλη επί του ΑΠΟΕΛ. Είχαν πολύ καλή ψυχολογία. Είχαμε στόχο στο παιχνίδι να παίξουμε γρήγορα, με πολλές κατοχές. Η Ομόνοια ξέραμε ότι είναι μια νεανική ομάδα που στηρίζεται στο τρίποντο και στην πιεστική της άμυνα. Όπως είπε και ο κόουτς, ο Νικόλας, δεν τα παρατούν ποτέ και νομίζω ότι φάνηκε και αυτό σήμερα. Θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια το παιχνίδι, ελέγχαμε το παιχνίδι από την αρχή. Κατέβηκε διαφορά μέχρι τους 5 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, 77-72. Και εκεί με δύο σωστές επιλογές κερδίσαμε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι επειδή η Ενώση παίζει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, εδώ δεν είναι το γήπεδο μας, ευελπιστώ ότι σύντομα μας υπόσχονται εδώ και δύο χρόνια ότι θα έχουμε κλειστό, ακόμα περιμένουμε. Ελπίζουμε ότι τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα η νέα ημερομηνία ότι θα έχουμε κλειστό. Στα πράγματα στο Παραλίμνη θα είναι εντελώς διαφορετικά. Είδατε και στο ημίχρονο και στην παρουσίαση τα παιδάκια που έχουμε. Ο κόσμος, υπάρχει κόσμος που αγαπά τον μπάσκετ στο Παραλίμνη. Θεωρώ ότι το 3-3 μας αδικά. Έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον ακόμα μια νίκη. Και το παιχνίδι που αυτό που πρέπει να το πάρουμε νομίζω ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ που κερδίζαμε 35 λεπτά
και το χάσαμε στο τέλος. Θέλω να συγχαρώ την Ομόνια και τον κότς Παπαδούλο για την πολύ καλή δουλειά. Χαρά μας που είναι η Ομόνια στην πρώτη κατηγορία, όπως και η ΑΕΛ. Χρειαζόμαστε και άλλες ομάδες και να δοθούν ευκαιρίες στους Κύπριους παίχτες για να αναδειχτούν και να βοηθήσουν και την εθνική μας ομάδα, όπως και ο Παύλος εδώ που είναι από τα καινούργια παιδιά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα για από μένα. Συγχαρητήρια στο ομάδα της Ένωσης για την νίκη τους και για την εικόνα που έδειξαν σήμερα. Ερχόμασταν από ένα μεγάλο και δύσκολο παιχνίδι με τα ΠΟΕΛ και μια εβδομάδα προετοιμασίας η οποία ήταν αρκετά επιβαρυντική. Σε αυτό το παιχνίδι πιστεύω κάναμε κάποια βασικά λάθη, αλλά θα συμφωνήσω με τον coach ότι οι παίχτες τα δώσαν όλα και την ψυχή τους και το σώμα τους. Θυσιάστηκα για την ομάδα και για το παιχνίδι. Φτάσαμε πολύ κοντά στην νίκη. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά η σεζόν συνεχίζεται. Έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα. Και είμαι σίγουρος ότι θα μάθουμε από τα λάθη μας και θα καλυτερέψουμε.